Για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επανεκκίνηση της οικονομίας που έρχεται σε συνάρτηση μετά την πανδημία του κορονοϊού, μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης. Η πανδημία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομία. Αν κάτι μας απέδειξε αυτή η κρίση, είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε οικονομική προοπτική, αν αυτή δεν συνδεθεί με την προστασία της δημόσιας υγείας. Και βλέπουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, δυστυχώς, από την μεριά της κυβέρνησης, αντί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, ενίσχυσης του ΕΣΥ, προσλήψεων προσωπικού που είχε ανάγκη, δημιουργίας πολύ περισσότερων μονάδων εντατικής θεραπείας, ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγείας για να μην συμφορηθούν τα νοσοκομεία μας. Βλέπουμε ότι αυτά δεν έγιναν και αυτό βεβαίως είχε επιπτώσεις καθώς οδηγηθήκαμε σε ένα παρατεταμένο lockdown άνω των 5 μηνών πλέον και οι επιπτώσεις αυτές είναι δραματικές και στο πεδίο της οικονομίας καθώς η οικονομική δραστηριότητα σταμάτησε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εμείς κύριε Σπιτσέρη πήραμε την πρωτοβουλία από την αρχή της κρίσης να καταθέσουμε μια σειρά από προτάσεις προγραμματικού χαρακτήρα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση με τον λιγότερο επώδυνο θα έλεγα τρόπο. Γιατί βεβαίως η κρίση είναι παγκόσμια, η πανδημία είναι μια παγκόσμια κρίση αυτή την οποία βιώνουμε. Όμως το πώς την αντιμετωπίζει κάθε χώρα, τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για την προστασία της οικονομίας της χαρακτηρίζουν ακριβώς και την πορεία της οικονομίας μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Η χώρα μας, η Ελλάδα έκλεισε το 2020 με την τρίτη χειρότερη ύφεση στην Ευρώπη και με τη δεύτερη χειρότερη μεταπολεμικά για τα ελληνικά οικονομικά χρονικά. Είναι λοιπόν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, αν συνυπολογίσει κανείς ότι και τους πρώτους μήνες του 2021 βρεθήκαμε σε κατάσταση καραντίνας το σύνολο της οικονομίας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, εμείς την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε την πρωτοβουλία και παρουσιάσαμε μία πρόταση η οποία θέλουμε να ελπίζουμε ότι απαντά στις βασικές προτεραιότητες που έχει αυτή τη στιγμή η πραγματική οικονομία και κυρίως η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτές και πρέπει να σας πω εδώ ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση ότι η πρόταση αυτή δεν προέκυψε στα κομματικά γραφεία. Ήταν μια πρόταση, είναι μια πρόταση η οποία προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους ίδιους εκπροσώπους της πραγματικής οικονομίας, με τους ίδιους εκπροσώπους των μικρομεσαίων, της αγοράς, ακριβώς για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τις δικές τους αγωνίες.